Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θέλω να μιλήσω σχετικά με αυτό που είχαμε πει για τις ψυχικές οικογένειες. Αυτό που είχαμε πει για τη διάσπαση των ψυχικών οικογενειών μας. Πολλές φορές μου λέτε σε ορισμένα mail ότι μέσα στην οικογένεια βλέπετε ότι συμβαδίζεται συνδυσιακά με ορισμένα μέλη της οικογένειας. Και αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Αυτό είναι λόγω, θα λέγαμε, του κάρματος που έχετε δημιουργήσει. Και αντί να έρθετε σε επαφή και τα κοντινότερα πρόσωπά σας, τα λέγαμε, στη ζωή σας να είναι από την ίδια ψυχική οικογένεια για τη μέγιστη, τα λέγαμε, αναβάθμισή σας και την αρμονική σχέση, έχετε δημιουργήσει λόγω του κάρματος από περασμένες συσσαγωγικά εσαρκώσεις, παράλληλες ζωές σας, έτσι, ορισμένα πρότυπα, θα λέγαμε, ενεργειακά, όπου έχετε μαγνητήσει ορισμένα άτομα για να λύσετε αυτά τα καρμικά, τα λέγαμε, θέματα, για να αξιοποιήσετε τις ενέργειες. Και κάθε φορά, σε κάθε εσάρκωση, όταν εσείς δεν ισορροπείτε, έτσι, με αυτά τα θέματα που παίζονται στη ζωή σας, δηλαδή να λύνετε, να βγάζετε, θα λέγαμε, κάρμα, να δοτεροποιήσετε, να απομαγνητίζεστε από αυτά τα σενάρια, κάθε φορά θα είναι σαν να δημιουργείτε και άλλο και άλλο και άλλο. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχετε με τα ανάλογα άτομα που θα μπορείτε μαζί, παίζοντας το σενάριο θύμα, θήτη, αρνητικό, θετικό, καλό, κακό, να λύσετε, να ισορροπήσετε και να αρμονίσετε μέσα σας τις διάφορες ενέργειες που κατά έναν τρόπο δημιουργούν αυτούς τους ενεργειακούς κόπους, τους μαγνητισμούς, των σενάριων. Έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διασκόρπιση των οικογενειακών, θα λέγαμε των ψυχικών οικογενειών, έρχονται για να φέρουν ναι μεν τη σύνδεση με άλλες ψυχικές οικογένειες και να μπλέξουν και να φέρουν ορισμένες συνθέσεις των ενεργειών, έτσι, για να πάρουν και οι μεν και οι δε μάθημα μέσω της εμπειρίας. Αλλά καταλαβαίνετε πολλές φορές πως ορισμένα άτομα βλέπουν ότι η οικογένειά τους, το σόι τους, δεν είναι αυτό που τους αντιπροσωπεύει πραγματικά. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ξεκινάμε να μπαίνουμε ένα λόγο, ξέρεις, να έχουν διασπαστεί ψυχικές οικογένειες. Και αυτό που σας είπα σε άλλα βιντεάκια δεν είναι τίποτα άλλο από το να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι συνειδησιακά, διαισθητικά, να αρχίζουν να ενώνονται και να καταλαβαίνουν ποιος είναι από τη δική του ψυχική οικογένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι, άλλοι άνθρωποι έχουν άτομα της ψυχικής τους οικογένειας μέσα στην φυσική τους οικογένεια. Όμως επειδή είχα πολλά ερωτήματα και μου λένε ξεκάθαρα, μα δεν ταιριάζω στην οικογένειά μου, καταλάβατε ότι ήρθατε με αυτά τα άτομα που πρέπει να παίξετε ως μια σενάρια για την επίλυση, θα λέγαμε, κάρματος ή εξισορρόπηση των ενεργειών σας. Η ελεύθερη βούληση όμως πολλές φορές σας κάνει να δημιουργείτε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, έτσι ώστε να πιάνει, να ψάχνει, θα λέγαμε, στη δική σας ψυχική οικογένεια, γιατί πρέπει να υπάρχει σχέση, έτσι, πρέπει να υπάρχει, θα λέγαμε, ένα είδος ένωσης, συνθέτησης και DNA, ώστε να μπορεί να σας φέρει με εκείνο το άτομο σε επαφή. Και αυτό μπορεί να είναι ένας ψυχικός ξάδερφος, ένας ψυχικός τρίτος ξάδερφος, ένα άλλο κλονάρι του δικού σας κορμού, θα λέγαμε, μέσα στο δικό σας δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν κάθε φορά που εμείς αφινόμαστε στην εμπειρία, στο δράμα, στην εξέλιξη, έτσι, κάθε φορά το σενάριο αυτό θα πρέπει να το παίξουμε μαζί με ένα ανάλογο άτομο για να πάρουμε την εμπειρία. Έτσι λοιπόν είστε στη δική μας ψυχική οικογένεια, ανάλογα τις πόσες ψυχικές οικογένειες έχετε περάσει σαν ψυχή και έχετε ενωθεί μαζί, θα μπορείτε να παίξετε τα σενάρια σύνθεσης για να μπορείτε να ισορροπήσετε αυτό που λέμε εμπειρία, αυτό που λέμε γνώση, αυτό που λέμε ουδετεροποίηση, να απομαγνητιστείτε και να παίξετε ένα άλλο διαφορετικό σενάριο. Άρα, κατά κλείδι θα λέγαμε ότι όλα αυτά τα σενάρια που γίνονται, επειδή τώρα αρχίζουμε και είμαστε στην ενοποίηση, θα αρχίσουν σιγά σιγά τα σενάρια αυτά να σας οδηγούν πίσω στα άτομα της δικής σας ψυχικής οικογένειας, με έναν τρόπο, θα λέγαμε, που θα πηγαίνετε, θα πλησιάζετε στο κέντρο, στον πυρήνα της δικής σας ψυχικής οικογένειας, μέχρι να έρθετε σε επαφή πλέον με την δική σας ψυχική οικογένεια πρώτου βαθμού, θα λέγαμε, όπου εκεί και πέρα θα νιώσετε την πληρότητα, την αναβάθμιση, την ένωση, τη συνειδησιακή και τη συλλογική, και θα μεταβείτε σε ένα επόμενο στάδιο. Αυτά σχετικά με την ψυχική οικογένεια και το κάρμα. Ειρήνη σε όλους.